Αν δεν κάνω λάθος, και ενώ είναι σε εξέλιξη οι συνομιλίες του Ευκλήδη Τσακαλώτου με την κυρία Λαγκάρτ στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προχωράμε στην προπληρωμή των 3,7 δις. Από την άλλη όμως, και το πανηγυρίζουμε ότι προπληρώνουμε, από την άλλη όμως έχουμε να κάνουμε, βλέπουμε και την έκθεση του ΩΣΑ, με μια μεσαία τάξη που δεν υπάρχει πια στην Ελλάδα, και το 70% της μεσαίας τάξης πια είναι στους οικονομικά αδύναμους. Ναι, είναι γεγονός αυτό. Το τμήμα εκείνο της κοινωνίας που τσακίστηκε περισσότερο από την πολύ βαθιά κρίση των περασμένων ετών ήταν μεσαία τάξη. Είχαμε βέβαια στη χώρα μας εκτεταμένα μεσοστρώματα. Ακόμη και αν αποκατασταθεί το ΑΕΠ της χώρας τα επόμενα χρόνια, και θα αποκατασταθεί, δεν νομίζω ότι θα επανέλθουμε στην κατάσταση που υπήρχε πριν. Δεν νομίζω ότι θα επανέλθουμε δηλαδή στη μεσαία τάξη με το μέγεθος που υπήρχε πριν. Παρ' όλα αυτά, είναι αναγκαίο να ανακουφιστεί ένα μεγάλο τμήμα που ακόμα είναι πολύ επιβαρημένο της μεσαίας τάξης. Και προς αυτή την κατεύθυνση βαδίζουμε. Άρα, ποιες είναι οι πρωτοβουλίες? Μόνο με ρυθμίσεις στα ασφαλιστικά ταμεία ή ρύθμιση στην εφορία είναι τα δύο εχέγγυα για να βάλουμε ένα stop σε αυτή την οικονομική κατρακύλα και στον οικονομικό μαρασμό? Γιατί εδώ χρειαζόμαστε ανάπτυξη. Για να αυξηθεί το ΑΕΠ, όπως πολύ σωστά είπατε, πρέπει να ανοίξουν δουλειές, πρέπει να έρθουν εργασίες, πρέπει να πέσουν χρήματα στην αγορά. Πρέπει να έρθουν επενδύσεις, μια και ασχολείστε πάρα πολύ και με το θέμα των επενδύσεων. Ακόμα και ο κύριος Τόμσεν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δεν περιμέναμε να ακούσουμε και πολλά και καλά πράγματα. Είπε, κύριε Τσίπρα, ότι χωρίς τη μείωση του αφορολόγητου, ανάπτυξη δεν έρχεται. Είναι απαραίτητη. Ναι, ο κύριος Τόμσεν έχει πει πολλά πράγματα κατά το παρελθόν με το πώς θα έρθει η ανάπτυξη. Σας επενθυμίζω ότι πολύ πρόσφατα για την αύξηση του κατώτατου μισθού και την κατάργηση του υποκατώτατου υπήρξε αρκετή φιλολογία, κυρίως από την αντιπολίτευση, αλλά όχι μόνο, και από παράγοντες εκτός Ελλάδας, ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα σε ό,τι αφορά τις θέσεις απασχόλησης. Και σας λέω ότι την ίδια περίοδο που ανακοινώθηκαν τα μέτρα, συνέχισε να μειώνει την ενεργία. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Θα σας έλεγα μάλιστα ότι λειτουργήσε και θετικά. Συνεπώς, μην δίνουμε πολύ μεγάλο βάρος σε ιδεολειπτικές απόψεις σε ό,τι αφορά τη σχέση της ανάπτυξης με ορισμένα μέτρα που παίρνονται. Η Ελλάδα χρειάζεται ένα μεγάλο αναπτυξιακό άλμα. Αυτό μπορεί να έρθει τα επόμενα χρόνια, στον βαθμό που συνεχιστεί η προσπάθεια της κυβέρνησης για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Και αυτή η ανάπτυξη είναι η μόνη που μπορεί να οδηγήσει και τα μεσοστρώματα και πιο χαμηλά στρώματα στο να ανακουφιστούν από όσα περάσαν τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβρη, τα μέτρα που παίρνουμε είναι στην κατεύθυνση της ανακούφισης και αποκατάστασης αδικιών. Δεν λέω ότι είναι μικρός ο δρόμος. Κύριε Τσίπρα, είχαμε χτες μάλιστα μία πάρα πολύ καλή είδηση σχέση με τα ομόλογα. Ένα 3,3 καταγράφημα, αλλά δεν είναι η μόνη εικόνα. Έχουμε μία γενικά πάρα πολύ καλή εικόνα σε σχέση με το ομόλογο και συγκεκριμένα με το δεκαετές. Παράλληλα, και το πενταετές, ναι, αλλά μιλάμε για το δεκαετές. Είναι αμερικάνικο, είναι εντυπωσιακό. Ναι. Μιλάτε για την καμπύλη του ομολόγου τώρα ολόκληρη. Παράλληλα, περιμένουμε και μία αναβάθμιση, λέμε μέσα στο Πάσχα, από την Standard & Poor's. Αυτό θα σας οδηγήσει στο να βγούμε στην αγορά με ένα δεκαετές ομόλογο μετά από αυτή την ανακοίνωση, ή θα το δοκιμάζαμε και λίγο νωρίτερα? Με ποιο ομόλογο? Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Είναι γεγονός ότι είναι εξαιρετικά καλή η πορεία. Ακριβώς είναι εξαιρετικά καλή η πορεία. Και φαίνεται δηλαδή από τα επιτόκια. Να επενθυμίσω και εδώ τις Κασάνδρες όλου του προηγούμενου διαστήματος. Περίπου πέρσι τέτοια εποχή ο κύριος Σιμίτης, να υπενθυμίσω ότι προεξοφλούσε, προέβλεπε επιτόκια της τάξης του 6%, που θα ήταν απαγορευτικά προφανώς για έξοδο στις αγορές, για να δικαιολογήσει την άποψη τότε για προληπτική γραμμή στήριξης που σήμαινε να παραμείνουμε μέσα στα μνημόνια. Λοιπόν, το πότε ακριβώς θα βγούμε και για το δεκαετές δεν μπορώ να το πω αυτή τη στιγμή. Πάντως, είμαστε όμως σε μια πολύ καλή πορεία. Να υπενθυμίσω ότι η Moody's, που μας είχε αναβαθμίσει δύο ολόκληρες βαθμίδες μόλις πριν περίπου 20 μέρες, ένα μήνα, παραμένουμε ακόμα λίγα σκαλοπάτια κάτω από investment grade, δηλαδή πλέον επενδύσεις ελεύθερες στην Ελλάδα, αλλά είμαστε πολύ κοντά, πιο κοντά παρά ποτέ μετά το 9. Ναι, δηλαδή. Αλλά από την πλευρά της Επειδή Ευρώπης, όμως, Νίνα, με συγχωρήσεις, το ερώτημα που έθεσες για το αφορολόγητο με αφορμή τον Πολ Τόμσεν, και είπατε για εμονές. Είναι ψηφισμένο μέτρο όμως, κύριε Τσίπρα, από την κυβέρνηση και την συμπολίτευση, και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Θα πάμε στο ίδιο μοτίβο με το ψηφισμένο μέτρο που είχαμε τελικώς στην άρση του με την περικοπή της προσωπικής διαφοράς και τη μείωση των συντάξεων? Ναι, είναι ψηφισμένο μέτρο. Να πω καταρχήν, επειδή ίσως μετά πούμε και για τις 120 δόσεις,
Αυτό ήταν ένα μέτρο που δεν μπορούσαμε να πάρουμε στον καιρό των μνημονίων. Ναι. Καθαρά το λέω, θέλαμε πολύ να το πάρουμε. Ήταν ανάγκη για την ελληνική κοινωνία και την οικονομία και δεν μπορούσαμε να το πάρουμε. Το μέτρο του αφορολόγητου όπως και της περικοπής των συντάξεων που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε, γνωρίζετε ότι μας επιβλήθηκε και κυρίως από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ξέρει ο ελληνικός λαός ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να μην φτάσουμε ως εκεί. Και ελπίζουμε σε αυτό να έχουμε και τη βοήθεια και συμπαράσταση και της αντιπολίτευσης, την οποία δεν την είχαμε για παράδειγμα στην περίπτωση. Τελικά, ποιος όμως φοροδιαφεύγει, κύριε Τσίπρα, μια που τα στοιχεία είναι δεδομένα. Βλέπουμε συνταξιούχους και μισθωτούς να σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος, δεν μπορούν να φοροδιαφύγουν. Και από εκεί και πέρα την αιμονή των θεσμών να λένε ότι πρέπει να διευρυνθεί και δικαίως μέχρι ένα σημείο η φορολογική βάση για να ελαφρυνθούν αυτοί οι οποίοι είναι τα λεγόμενα συνήθη υποζύγια. Όχι, άρα, πού είναι η ισορροπία μεταξύ δεν είναι σωστή άποψη να διευρυνθεί η φορολογική βάση με την έννοια του να κατέβει προς τα κάτω. Το να πληρώσουν ορισμένη φόρο που δεν πληρώνουν είναι άλλο πράγμα, αλλά δεν αφορά τα κατώτερα στρώματα. Δεν είναι από εκεί η λύση στο πρόβλημα. Με αυτήν την έννοια θα θέλαμε να μην εφαρμοστεί η μείωση του αφορολόγητου. Αυτό είναι σαφές από τη δική μας πλευρά. Το ζήτημα τη φοροδιαφυγής παραμένει ένα σημαντικό πρόβλημα την ελληνική οικονομία και δυστυχώς είναι πιο δύσκολο να επιληθεί σε συνθήκες που υπάρχει πολύ μεγάλη οικονομική στενότητα και υπάρχουν και σχετικά υψηλοί φόροι. Οι οποίοι φόροι, να τονίσω ότι εκτοξεύτηκαν τα προηγούμενα από εμάς μνημονιακά χρόνια. Οι δικοί μας αύξηση ήταν πολύ μικρή και ήδη βρισκόμαστε σε πορεία. Ναι, στη μεγάλη αύξηση αυξήσατε όμως και εσείς. Για παράδειγμα, στον φόρο της εστίασης είχε μειωθεί ο φόρος και τον αυξήσατε. Είναι το μόνο παράδειγμα. Το μόνο παράδειγμα. Θα σας πω ότι στα μνημονιακά χρόνια από το 9 μέχρι το 15. Οι επιχειρήσεις, για παράδειγμα, πληρώνουν και φόρους και εισφορές. Από 32% του ΑΕΠ έφτασε στο 39% μέχρι το 2015 και στη δική μας περίοδο πήγε από 39-41. Εγώ δεν σας λέω ότι είναι καλή αύξηση. Κακή αύξηση είναι για μια οικονομία σε συνθήκες ύφεσης. Αλλά ήδη είμαστε σε πορεία αποκλιμάκωσης σε ό,τι αφορά τα δικά μας. Δεν προκαλέσαμε εμείς την εκτόξευση της φορολογίας. Συγγνώμη, Λένα, σε διέκοψα. Για τις 120 δόσεις, το θέμα των ρυθμίσεων. Το συζητάμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες, κύριε Τσίπρα. Και δεν αναφερόμαστε μόνο στις ρυθμίσεις στα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και στην εφορία. Τελικά. Σύριαλ έχει γίνει, θα κλείσει πριν το Πάσχα, όπως είπαμε για τα ασφαλιστικά ταμεία και μετά το Πάσχα ίσως για την εφορία. Σε ό,τι αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία είναι θέμα λίγων ημερών, νομίζω Δευτέρα-Τρίτη, από την πλευρά του Υπουργείου Εργασίας. Το ότι άργησε, όπως είπα και προηγουμένως, καταρχήν ότι άργησε τα προηγούμενα χρόνια που ήταν πολύ μεγάλη ανάγκη, είχε να κάνει με το καθεστώς των μνημονίων. Βγήκαμε από τα μνημόνια και έχουμε πια αυτή τη δυνατότητα. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν διαφωνίες στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και θα ακολουθήσουν και οι 120 δόσεις για την εφορία. Πρακτικά να πούμε ότι αυτό θα επιλύσει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για εκατοντάδες χιλιάδες, ίσως εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν χρέη είτε στην εφορία, είτε στα ασφαλιστικά ταμεία, είτε και στα δύο μαζί. Γιατί θα μπορέσουν να προχωρήσουν σε μια ρύθμιση με μεγάλο βάθος χρόνου να αποπληρώσουν το χρέος αυτό και βεβαίως να αποκτήσουν ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα. Δηλαδή, πρέπει κάποια στιγμή να μπει μια κόκκινη γραμμή, να πούμε ότι αφήνουμε την κρίση πίσω μας, ό,τι αφορά τις βαθύτερες και πιο βαριές συνέπειες και προχωράει ο κόσμος μπροστά. Αυτό είναι ο στόχος. Από την πλευρά των θεσμών δεν μπήκαν κάποιοι όροι, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το ύψος της οφειλής. Και οι περισσότεροι εδώ λένε ότι αυτό το 130.000 αφήνει εκτός πολλά νοικοκυριά που έχουν πραγματική ανάγκη. Αυτό αφορά την πρώτη κατοικία που λέτε. Δεν ισχύουν αυτοί οι αριθμοί. Τα όρια ούτε για το θέμα των ασφαλιστικών ταμείων, το χρέος προς τα εκεί. Καλά, εκεί δηλαδή, είναι ευρύτερο το πλαίσιο. Αλλά στη ρύθμιση της εφορίας θα υποχωρήσετε σε αυστηρά εισοδηματικά και προσιακά κριτήρια. Δεν θα υπάρχουν τέτοια όρια. Το εισόδημα πιο πολύ θα συνδέεται με το θέμα του αριθμού των δόσεων, ίσως. Και όχι με το ποιος μπορεί να μπει στη ρύθμιση. Στη ρύθμιση θα μπορούν να μπουν σχεδόν οι πάντες. Γιατί οι πληροφορίες είναι ότι θα κινηθεί στα πλαίσια του εξοδικαστικού. Δηλαδή... Όχι. Όχι, ναι, δεν αυσταθεί αυτό. Δεν αυσταθεί αυτό. Αυτό είναι καλή είδηση. Υπάρχει βέβαια μια διαφορά. Θα υπάρξει ίσως μια διαφορά ανάμεσα στα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Εσείς λέτε ότι ίσως να είναι λιγότερες οι δόσεις, ίσως να κινηθεί εκεί. Κάποιος που έχει να δώσει πρέπει να δίνει. Αν είναι όμως λιγότερες οι δόσεις, θα είναι πιο μεγάλο το ποσό της δόσης. Οπότε αν πάμε κάτι σε ανάλογο, όπως έχουμε την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων 24, πάλι είναι αδύνατο να το αντέξει κάποιος και να ανταποκριθεί στη μηνιαία δόση. Όχι, οι δόσεις, όταν μιλήσαμε για 120 και θα είμαστε συνεπείς σε αυτό και όσο αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία και σε ό,τι αφορά την εφορία. Μιλάμε για λιγότερες δόσεις εκεί που έχουμε εισοδήματα τέτοια που μπορούν να υποστηρίξουν τις λιγότερες
λιγότερες δόσεις. Θα σας πω για παράδειγμα ότι ήδη υπάρχει μια μεγαλύτερη φορολογική συνέπεια από ένα τμήμα των φορολογουμένων που πηγαίνουν καλά, που έχουν δουλειές κλπ. Και αυτό δεν πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή αυτό που θα μπορούσε να πληρώσει κανείς φέτος ή του χρόνου, μην το φορτώσει πάνω στις δόσεις. Δεν είναι καλό αυτό. Τώρα κύριε Σίδη, σε σχέση με τις... Σας ζητώ συγγνώμη γιατί ο Ιωάννης μεταξύ άλλων φίλων μας θέτει ένα θέμα ακούγοντάς σας, κύριε Τσίπρα. Λέει ότι αναφέρεται σε μένα που είπα για την χαμηλή ανάπτυξη που έχουμε στην παρούσα φάση και μας αναφέρει ότι η απολύση των εργαζομένων στο ιδιωτικό τομέα, ειδικά άνω των 55 ετών, είναι ένα φαινόμενο σε ισχύ. Δεν έχουμε εκεί κάποια ύφεση σε αυτό το φαινόμενο, ενώ τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση είναι τα 62 και 40 χρόνια εργασίας. Τι θα κάνουν οι άνθρωποι με τα 7 χρόνια, είναι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ούτως ώστε να μπορέσουν να βγουν στη σύνταξη, καθώς εκεί, όπως επιμένει ο Ιωάννης, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Ναι, να πούμε καταρχήν ότι δεν έχουμε χαμηλή ανάπτυξη. Αναφέρεται σε αυτό που είπα εγώ, ότι χρειάζεται και ανάπτυξη. Ούτως ώστε να μπορέσουμε δεν να. Είναι πάντως χαμηλή ανάπτυξη. Ακόμη και αν ακολουθήσουμε τα χειρότερα σενάρια για φέτος, όπως για παράδειγμα την τροποποίηση προς τα κάτω που, στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Τουρνάρας, από 2,3 το πήγε στο 1,9 σαν πρόληψη, και αυτό ακόμα είναι ψηλότερο το μέσο όρο και της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, πάντως για 2% λέγαμε το 2018. Δεν γράψαμε το 2 μπροστά το 2018, κύριε Τσίπρα. Δεν το γράψαμε. Σας λέω πάντως ότι παραμένει ακόμα ψηλότερο το μέσο όρο. Και εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα ότι με βάση το μεγάλο σοκ που υπέστη η ελληνική οικονομία και η κοινωνία με το 1 τέταρτο του εισοδήματος που χάσαμε, του εθνικού εισοδήματος, χρειαζόμαστε ένα αναπτυξιακό άλμα, άρα ψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης για κάποια χρόνια. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε σήμερα χαμηλή ανάπτυξη. Με βάση το τι συμβαίνει, το τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Για το πρόβλημα που είπατε των ανθρώπων που είναι κοντά στη σύνταξη και βγαίνουν στην ενεργεια, είναι σοβαρό πρόβλημα και παίρνουμε πρωτοβουλίες προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα αυτό. Δεν είναι εύκολο. Το μεγαλύτερο που κάνουμε πάντως είναι ότι καταφέραμε να μειώσουμε την ενεργεια από το 27 στο 18%. Αυτό είναι το πιο μεγάλο από όλα. Τώρα, επειδή το μεγάλο ζητούμενο, κύριε Τσίπρα, είναι η αύξηση του ΑΕΠ, έτσι, με κάθε τρόπο, και επειδή τα τελευταία χρόνια οι επενδύσεις μπορούμε να καταλάβουμε όλοι και ξέρουμε πώς πήγαν, έχουμε μια πολύ μικρή αύξηση. Βέβαια, ο τομέας του τουρισμού και των ενεργειακών είναι ένας προνομιακός τομέας. Όμως με τη μεταποίηση, τι γίνεται, εκεί μπορεί να ζωντανέψει κάτι. Και αν θέλετε και κάτι άλλο, ότι η fast track διαδικασία εγκυμονεί ή κινδύνους ή διευκολύνει σε αυτή την κατεύθυνση. Να συμπληρώσω και εγώ κάτι, να ολοκληρώσουμε στο κομμάτι των επενδύσεων για να έχουμε και ολοκληρωμένη απάντηση από τον κύριο Τσίπρα. Βεβαίως το θέμα των επενδύσεων, μάλλον θα έλεγα ότι η κυβέρνηση πολλές φορές έχει πει ότι στηρίζεται στις επενδύσεις και είναι η απόδειξη της ανάπτυξης. Αν κοιτάξουμε όμως γύρω μας, ποιες είναι οι επενδύσεις που έχουν γίνει και κυρίως είδαμε το πρόσφατο παράδειγμα με την Κόσκο, έτσι, που μπλοκάρισε μια ολόκληρη επένδυση στην οποία είχαμε ποντάρει όλοι μας πάρα πολύ. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Αποβιομηχάνηση. Ένα πράγμα, έχει σταματήσει η πορεία αποβιομηχάνησης. Πιθανώς να μην ξαναγυρίσουμε από την άποψη της σύνθεσης του ΑΕΠ σε αυτό που γνωρίζαμε πριν 15 χρόνια, αλλά πρέπει να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας σε ό,τι αφορά διάφορα πεδία παραγωγικής δραστηριότητας, μεταξύ αυτών και τη βιομηχανία, και έχουμε κάποια πεδία βιομηχανίας που πραγματικά είμαστε ανταγωνιστικοί στην παγκόσμια οικονομία. Και στο πλαίσιο του σχεδίου του Εθνικού Σχεδίου για την Ανάπτυξη, του Στρατηγικού Σχεδίου για την Ανάπτυξη, υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι και δρόμοι μέσα από τους οποίους θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε εκείνα τα τμήματα της βιομηχανίας, τα οποία το έχουν ανάγκη για να συνεχίσουν να αναπτύσσονται στον χώρο το ανταγωνιστικό που υπάρχει διεθνώς. Το ένα πράγμα είναι αυτό. Αλλά αυτό θέλει κάποια χρόνια για να φανεί. Σε ό,τι αφορά τον αναπτυξιακό νόμο, αυτός νομίζω έχει προχωρήσει αρκετά καλά. Δεν υπάρχουν προβλήματα σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος ή άλλα πράγματα που πρέπει να προστατέψουμε. Πιστεύω ότι σε αυτά πρέπει να συνεχίσουμε να ρίχνουμε μεγάλο βάρος. Προσωπικά είμαι υπέρ μιας αυστηροποίησης του πλαισίου της περιβαλλοντικής προστασίας, όχι μόνο για την ποιότητα ζωής των Ελλήνων, αλλά αν θέλετε, ένας από τους λόγους που θα έρθουν εδώ πέρα και έρχονται ήδη ξένοι επενδυτές στην Ελλάδα, ένας από τους λόγους, τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, είναι το κλίμα, το φυσικό μας περιβάλλον, το που μπορούν να ζήσουν. Αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε ως κόριο οφθαλμού. Άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης, όπως Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, έχουν κάνει πολύ μεγάλα λάθη στο παρελθόν, δηλαδή κατέστρεψαν, να το πω έτσι, μια φυσική κληρονομιά. Και αυτό δεν είναι καλό. Δεν χρειάζεται εμείς να το παραλάβουμε. Οι fast track διαδικασίες προχωρούν.
στο βαθμό που αναπτυχθούν οι άμεσες ξένες επενδύσεις και δεν θα συμφωνήσουν ότι δεν υπάρχουν επενδύσεις. Από το 2016 και μετά καταρρύπτουμε ρεκόρ και στις επενδύσεις γενικά και στις άμεσες ξένες επενδύσεις. Θα ωφεληθούν με αυτόν τον τρόπο και όσοι θέλουν να ωφεληθούν από το fast track. Και είναι καλός ο δρόμος που υπάρχει εκεί. Κύριε Τσίπρα, κλείνοντας. Για την Κόσκο, μία παρατήρηση μόνο. Ναι. Συμφωνήσαμε με την Κόσκο σε ό,τι αφορά το master plan και είναι θέμα χρόνου πολύ σύντομα να δούμε και υπογραφές. Πολιτικοί αναλυτές λένε ότι με αυτά τα νομοσχέδια, την αύξηση του κατώτατου μισθού, την κατάργηση του υποκατώτατου, τις ρυθμίσεις ασφάλιση καταμία και εφορία, είναι ένα κεφάλαιο το οποίο θέλει η κυβέρνηση να το αξιοποιήσει σε εθνικές κάλπες σύντομα. Ναι. Σύντομα λοιπόν. Αν είναι Οκτώβρης είναι σύντομα, σύντομα. Και για ποιο λόγο να μην τα αξιοποιήσουμε. Αυτή είναι η πολιτική μας. Επειδή ο Οκτώβρης είναι μακριά σύμφωνα με τη λογική και τη συλλογιστική αυτή. Όχι, δεν είναι πολύ μακριά. Δεν είναι πολύ μακριά. Ίσα-ίσα είναι ο χρόνος που θα φανούν τα αποτελέσματα των πολιτικών μας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε κύριε Τσίπρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε γρήγορα στην Άντζελα Τζουγκρά, η οποία μας περιμένει για μήνα.